Θέλω λοιπόν να απευθυνθώ ιδιαίτερα προς τις νέες και τους νέους. Τις νέες και τους νέους της Λάρισας, τις νέες και τους νέους όλης της Ελλάδας. Γνωρίζω ότι το τελευταίο διάστημα πολλοί από αυτούς είναι προβληματισμένοι και ενδεχομένως να σκέφτονται να μην πάνε στην κάλπη την άλλη Κυριακή, να είναι αναποφάσιστοι. Αλήθεια, απευθύνομαι σε αυτούς και τους ρωτώ. Πιστεύετε στα αλήθεια ότι μπορούν να υπερασπιστούν τα συμφέροντά σας η Νέα Δημοκρατία, το Πασό και το Ποτάμι, που μέρα-μέρα, θυμηθείτε, επί 6 μήνες, κατήγγυλαν εμάς ως επικίνδυνους και ανεύθυνους μόνο και μόνο, επειδή δεν υπογράφαμε ό,τι και αν μας δίναν οι δανειστές, επειδή διαπραγματευόμασταν για να μπορέσει η νέα γενιά αυτού του τόπου να δει όραμα προοπτική, να έχει το κεφάλι ψηλά. Αλήθεια, πιστεύετε ότι δεν έχει διαφορά ποιος θα είναι στην κυβέρνηση του τόπου? Πιστεύετε ότι μπορούν αυτοί που μας πιέζαν να τα δεχθούμε όλα να διαπραγματευτούν τα κρίσιμα θέματα που έχουμε μπροστά μας? Φίλες και φίλοι, είναι φανερό. Την επόμενη Κυριακή, όποιος μείνει σπίτι του και δεν ψηφίσει, στην πράξη ψηφίζει, αλλά ψηφίζει την επιστροφή του καθεστώτος που βύθισε επί 40 χρόνια τη χώρα στη χρεοκοπία και τώρα ζητάει και τα ρέστα. Γιατί όποιος δεν ψηφίσει, αφήνει εκείνον που θα πάει στην κάλπη να ψηφίσει και για αυτόν. Έτσι ο κύριος Μεϊμαράκης, αλλά και ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βενιζέλος, όλο το συνάφι που μας κυβέρνησε τόσα χρόνια, αν δεν πάει να ψηφίσει ένας νέος άνθρωπος, κερδίζουν 2 ψήφους. Εκείνου που πήγε και τους ψήφισε, αλλά και εκείνου που προτίμησε να μην πάει στην κάλπη να ψηφίσει τον ΣΥΡΙΖΑ, να ψηφίσει τη δύναμη της ελπίδας, του αγώνα, της μάχης για τη μεγάλη αλλαγή.